Κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη σας να έρθετε σε αυτήν την έκτακτη συνέντευξη τύπου, αλλά έχουν μείνει τρεις μέρες για τις εκλογές και θεωρούμε ότι ηχείως είναι ένα από τα βασικά νησιά της χώρας από όπου πρέπει να ελεγχθούν συγκεκριμένα πράγματα προς όλους τους Έλληνες πολίτες, αλλά και ειδικότερα για αυτό το ευλογημένο νησί το οποίο προστατεύεται από τον εφοπλισμό μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι γνωρίζουν πως το έχω περπατήσει πραγματικά με το μικρόφωνο στο χέρι τουλάχιστον τρεις φορές. Αλλά έχω και ισχυρούς φιλικούς και οικογενειακούς δεσμούς εδώ. Και προπαντός με την οικογένεια των δίδυμων φίλων μου, του Σταύρου και του Γιώργου Μιλωναδάκη. Γιατί αν δεν βάλουμε και λίγο ροκ μουσική στη ζωή μας, θα ξεκινήσω με το εξής και θα ξεκινήσω με μία αποκάλυψη την οποία οφείλω να την κάνω εδώ από το νησί σας. Έχω ασφαλείς πληροφορίες ότι επίκειται η εκχώρηση 17 μαρίνων που έχουμε στην χώρα ως συνέχεια των υπογραφών που έχουν βάλει Σαμαράς και Βενιζέλος στα μνημόνια 2 αλλά και Παπανδρέου Παπακοσταντίνου στο Μνημόνιο 1. Και η καταγγελία μου είναι συγκεκριμένη. Ό,τι γίνει, θα γίνει με καθαρά εμπορικά κριτήρια, σε μια εποχή βεβαίως όπου η Ελλάδα ξεπουλιέται κάτω από τη μισοτιμή, γιατί έχει απαξιωθεί η οικονομία της εξαιτίας των μνημονίων που στηρίζει ο κάθε κύριος Μουσουρούλης και ο κάθε κύριος Σαμαράς και ο κάθε κύριος Τριαντάφυλλος. Θα γίνει χωρίς πολιτικά κριτήρια. Και πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε επανάληψη του ό,τι συνέβη στην Μαρίνα της Μυτιλίνης, της οποίας το management, η διαχείριση, εκχωρήθηκε σε τουρκική εταιρεία. Φοβάμαι ότι, ως ανεξάρτητοι Έλληνες, φοβόμαστε ότι το σχέδιο άλωσης πλέον έχει μπει καθαρά σε εφαρμογή με την έγκριση, με την ανοχή των Σαμαρά Βενιζέλου. Και εμείς οφείλουμε ως ανεξάρτητοι Έλληνες να το καταγγείλουμε και να προειδοποιήσουμε ότι τίποτα από αυτά δεν θα προχωρήσουν την επομένη των εκλογών όταν θα είμαστε μέσα στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Η Ελλάδα δεν εκχωρείται όχι μόνο στοκογλύφους δανειστές μας, αλλά δεν εκχωρείται και σε εκείνους οι οποίοι επιβουλεύονται τη χώρα, επιβουλεύονται τα πετρέλαιά μας, επιβουλεύονται το Αιγαίο. Το δεύτερο που θέλω να πω, το πολύ σημαντικό, είναι ότι, και μάλιστα μιλάω μια μέρα σήμερα που θρηνεί και ηχείως και ο εφοπλισμός του ξαφνικού θάνατο της Μαρίας, θέλω λοιπόν να πω ότι ο εφοπλισμός μας δεν μπορεί να είναι πια διάσπαρτος λόγω των φορολογικών παραδείσων που τους προσφέρει. Το κάθε σίτι του Λονδίνου ή η Σιγκαπούρη ή το Μόντε Κάρλο ή η Νέα Υόρκη ή οπουδήποτε αλλού. Οι Έλληνες εφοπλιστές το ξέρουμε πολύ καλά. Θέλουν να ξαναγυρίσουν πίσω στην πατρίδα. Θέλουν να έχουν βάση των γραφείων τους εταιριών τους εδώ την Ελλάδα. Και θα έλεγα ότι θα μπορούσαν να έχουν και ως εταιρική νομική βάση το νησί της Χίου με ένα 5% φορολόγηση, έτσι ώστε να μπορέσει να ανέβει σε όσο γίνεται περισσότερα ελληνικά πλοία η ελληνική σημαία, να μπορέσουν να ναυτολογηθούν περισσότεροι Έλληνες ναυτικοί και να μπορέσει η Ελλάδα να έχει πλοία πρεσβευτές σε όλο τον πλανήτη και να μην βλέπουμε ελληνικούς συμφέροντες πλοία με ξένες σημαίες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Χίος, η Σάμος, η Λέσβος, η Ρόδος, η Κος, μιλάμε για τα μεγάλα νησιά εδώ, θα μπορούσαν να είναι και οι βάσεις εκείνες των εταιριών, οι οποίες επίσης θα απολαύσουν την προνομιακή φορολογία του 5%, ξένοι επενδυτές, Έλληνες επενδυτές, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα δραστηριοποιηθούν εδώ για 10 χρόνια,
και θα έχουν τουλάχιστον το 50% του εργατικού τους δυναμικού Έλληνες και δι ντόπιους, για να μπορέσει να πάρει στα επάνω της και η ντόπια οικονομία και να παταχθεί έτσι και η ντόπια ανεργία. Παραθετικά σας λέω ότι χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης που πήγα μια επίσκεψη στον ΟΕΔ, αποκαλύφθηκε το εξής εκπληκτικό. Από τους 7.500 εγγεγραμμένους στον ΟΕΔ που είναι στην Αλικαρνασσό του Ηρακλείου, είναι δίπλα στο αεροδρόμιο, οι πάνω από 5.000 εγγεγραμμένοι που παίρνουν τα επιδόματα είναι αλλοδαποί. Και να το συνδέσω με το άλλο, ότι ο αλλοδαπός έχει στα νοσοκομεία τη δωρεάν νοσηλεία, τα δωρεάν φάρμακα, την ώρα που δεν τα έχει ο Έλληνας. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, ξέρετε, αντί να βγάζει μηνύματα και όχι διλήμματα ο κύριος Μουσουρούλης, να έρθει να μου απαντήσει αν ο νεφροπαθής ο κύριος Χρήστος Καραγιώργης είναι ή δεν είναι θύμα των μνημονίων, θύμα των υπογραφών του Σαμαρά και του Βενιζέλου, θύμα των υπογραφών του κυρίου Λοβέρδου για το ΕΟΠΗ, το οποίο αποδείχθηκε το πλέον θανατηφόρο για το σύστημα υγείας, για το φαρμακευτικό μας σύστημα, από καταβολής του ελληνικού κράτους. Σε εκείνον να πάει να δώσει απάντηση. Και όχι στα blogs και όχι σε εφημερίδες. Ο εκπρόσωπος του μνημονίου, ο εκπρόσωπος ενός αρχηγού, ο οποίος πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να πάει να αναπαυθεί στη Μεσσηνία και να αφήσει την Ελλάδα ήσυχη και μακριά από τις υπογραφές που έχει βάλει. Τις υπογραφές που έχουν σκοτώσει την ελληνική οικονομία. Για να έρχεται τώρα να υπόσχεται 4 μήνες αφού έβαλε την προσκονηματική του υπογραφή σε επιστολές προς Ντράγκη και όχι μόνο, να έχετε να λέει τώρα ότι έχω και 18 νέα σημεία για να αλλάξω. Να αλλάξει τι, αφού ακόμα και την αλλαγή, Αντώνη Σαμαρά, την έχεις βάλει στην τελευταία σου αποστροφή στην επιστολή Ντράγκη, λέγοντας ότι επειδή επιβάλλονται κάποιες αλλαγές, θα έρθω να τις συζητήσω μαζί σας για να γίνουν εντός μνημονίου, για να εξυπηρετηθούν οι σκοποί του μνημονίου. Και άσε τον Έλληνα να φουντάρει από τον πέμπτο όροφο και να αυτοκτονεί. Και άσε να έχουμε φτάσει 6 εκατομμύρια Έλληνες κάτω από το όριο της φτώχειας. Και άσε να έχουμε 480.000 παιδιά να ζουν και αυτά κάτω από το όριο της φτώχειας. Και άσε η αγορά να έχει κλείσει. Και αν η Χίος ακόμα κρατά λόγω του ευλογημένου εφοπλισμού της, σας διαβεβαίω ότι όλες οι πόλεις της Ελλάδας, στην Κοζάνη ήμουνα προχθές, στην Καστοριά αντίπροχθές, στην Αθήνα ζω. Έχουμε τις μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημάτων στον κόσμο που λέγονται ενοικιάζεται ή πωλείται. Βεβαίως παίζουν πολλά. Και όλα αυτά τα οποία παίζονται είναι παιχνίδια σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Για τη νέα τάξη πραγμάτων. Με τους εδώ εντολοδόχους τους. Υπηρετώντας τυφλά το κογλήφους τραπεζίτες για να δίδουμε το δικαίωμα χάρη στον όποιον Σαμαρά και στον Βενιζέλο να βγαίνει και να λέει ο κύριος Σόιμπλε προς τους Γερμανούς φορολογούμενους ότι μην ανησυχείτε, μην φωνάζετε, τα δάνεια που δίνουμε στην Ελλάδα από αυτά κερδίζουμε, 350 εκατομμύρια είναι τα κέρδη μας. Μπορείτε να μου πείτε κυρίες και κύριοι, αυτά τα 350 εκατομμύρια κέρδη των Γερμανών, των κογλήφων τραπεζιτών, αν ήταν εδώ στην Ελλάδα, αν σήμερα θα είχαμε πανελλαδικά τους λιμενικούς να διαμαρτύρονται για τα φάρμακα και αν θα είχαμε τον κύριο Χρήστο Καραγιώργη να είναι ετοιμοθάνατος, γιατί δεν μπορούσαν κάτι την αιμοκάθαρσή του. Από εκεί και πέρα, βεβαίως πρέπει να βάλουμε κάτω και την φορολογική πολιτική, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι η φορολογική πολιτική του μπάτε σκύλια λέστε και κάθε υπουργός, κάθε κυβέρνηση, κάθε γενικός γραμματέας να την αλλάζει και να έχουμε φτάσει στο σημείο οι έφοροι πλέον, οι ίδιοι οι έφοροι, οι οποίοι πρέπει υποτίθεται να ξέρουν τη φορολογική νομολογία, να πρέπει να ψάχνουν μέσα στον καζαμία για να βγάλουν μια άκρη. Εμείς λέμε ρητά. Πρέπει να γίνουμε Βέλγιο σε αυτό το κομμάτι. Το Βέλγιο έχει ένα βιβλιαράκι 38 σελίδες με τη φορολογία. Και αυτό είναι όλο. Και ο Βέλγος φορολογούμενος, όπως και οι φορολογούμενες περισσότερες φορολογούμενες χώρες, δεν ξέρουν και ποιο είναι το πρόσωπο του έφορα. Μπορεί να τρώνε σε μια ταβέρνα το ίδιο βράδυ και να μην γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Και εμείς εδώ πέρα, αν δεν έχουμε δοσοληψία με τον έφορο, που και αυτό μπορεί να προκαλέσει, αν θέλετε, δυστυχώς και την διαφθορά, δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Λέμε λοιπόν ότι θα έχουμε ένα ενιαίο φορολογικό νόμο, σαφή,
λειτουργικό, αποτελεσματικό, αλλά με την εγγύηση του ελληνικού συντάγματος ότι δεν μπορεί να αλλάξει αν δεν περάσουν 10 χρόνια. Και μια που μιλάμε για φορολογία. Εθνικός λογαριασμός αφιλετών του Δημοσίου. Δεν ξέρω πόσοι από τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν από τα κανάλια σας ή πόσοι από τους αναγνώστες σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρωστούν στην εφορία, είτε ως φυσικά πρόσωπα, είτε ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι η κέρα κοκαλιά της οικονομίας μας. Αυτοί οι άνθρωποι τι γίνονται? Είναι οι έντιμοι. Είναι οι έντιμοι οι οποίοι πάντοτε ήταν εντάξει με τις εφορίες τους, με τις μικροκαθυστερήσεις ή απόλυτα συνεπείς. 1500% έχουν αυξηθεί τα πλαστά τιμολόγια για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κάνουν έναν κύκλο του ΦΠΑ για να διατηρήσουν αν μπορούν ακόμα ένα μήνα την επιχείρησή τους. Ούκ αν λάβεις παρά το μία χοντός, λέει από τη μία πλευρά ο λαός. Και από την άλλη λέει και το άλλο όμως. Γιατί ο λαός είναι πολύ σοφός. Μάζευε και εσύ νερόγιες. Λίγα-λίγα, πάρτα. Από το ολότελα καλή και η Παναγιώτενα, λέει επίσης ο λαός. Εγώ σας βάζω παροιμίες του λαού για να δείτε ότι ούτε και αυτές δεν σκέφτονται οι ανεγκέφαλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν οδηγήσει την Ελλάδα στην οικονομική δολοφονία με τις εντολές που δίνει ο κάθε Σόιμπλε, ο κάθε ανεπιθύμητος για την Ελλάδα Σόιμπλε. Παραθετικά λέω, μην τολμήσουν μετά τις εκλογές οι Τροϊκανοί να μπουν σε αεροπλάνο να έρθουν εδώ, είναι ανεπιθύμητοι για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Κλείνει η παρένθεση. Να κουνάει το δάχτυλο στον κάθε υπουργό και του λέει θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Και επ' αυτού, αν θέλετε, θα επανέλθω. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αυτοί που χρωστούν, μια που ποτέ θα τα πάρουμε τα λεφτά από αυτούς, και μια που το πολυνομοσχέδιο που επέβαλε ο Σόιμπλε προβλέπει ποινές φυλάκισης, προβλέπει κατασχέσεις ακόμα και πρώτων κατοικιών, και επειδή γνωρίζετε ότι κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή εγκύκλη, περασμένη Πέμπτη εγκύκλη στο Υπουργείο Οικονομικών που λέει μέχρι 3.000 ευρώ κατάσχεση, αν χρωστάει μέχρι 3.000 ευρώ κάποιος κατάσχεση στην πηγή, στην τράπεζα του μισθού ή της σύνταξης, ακόμα και του αυτοκινήτου, και πάνω από 5.000 ευρώ, πάμε πλέον σε διαδικασίες δίκης, χειροπεδών και φυλάκισης. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Κανείς δεν θα πληρώσει. Και στην χειρότερη των περιπτώσεων, όταν ακούσει το κουδούνι να του χτυπάει ότι ήρθαν να το συλλάβουν, θα πηδήξει από το παράθυρο και θα αυτοκτονήσει ή θα πάει σε κάποιο υπόγειο να κρεμαστεί. Και στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα πάει στη φυλακή όπου θα ταΐζουμε έναν έντιμο Έλληνα πολίτη πίσω από τη φυλακή στα Σίδερα μαζί με όλους τους βαρυπινίτες. Φυλακές οι οποίες έτσι και αλλιώς έχουν 120% υπερπληρότητα από ένα διαρκές και συνεχώς αυξανόμενο ποιοτικό έγκλημα λόγω και της κρίσης. Αυτοί οι οποίοι θα ενταχθούν στο εθνικό λογαριασμό οφειλετών του Δημοσίου θα μπουν με το αρχικό τους κεφάλαιο σε 50%. Απλά να υπενθυμίσω ότι αν κάποιος χρωστάει το 2003 15.000 ευρώ στην εφορία, επειδή η εφορία βάζει 12% τόκο το χρόνο, ένα το μήνα είναι, το οποίο όμως ανατοκίζεται σαν πανωτόκι τράπεζας, η χειρότερη τοκογλυφία είναι και αυτή, και μπορεί αυτό τα 15.000 να έχουν φτάσει 130.000 μέσα σε μια δεκαετία, εμείς λέμε το αρχικό κεφάλαιο σε 50%. Δηλαδή το 15 θα γίνει 22,5. Ο τόκος θα είναι 8, αλλά σε καμία περίπτωση όπως και να είναι ο τόκος, αυτό που θα μπει μέσα δεν θα είναι παραπάνω από το αρχικό συν 50%. Ταυτόχρονα όμως, απαλλαγμένος από αυτό, θα μπορεί αυτό το χρέος πλέον να το πληρώσει μέχρι 100.000 100 δόσεις, μέχρι 300.000 150 δόσεις και μέχρι τα 3 εκατομμύρια ευρώ, γιατί αυτή είναι η οροφή, σε 240 δόσεις. Μάζευε και ας είναι ρόγιες. 100-100. Επίσης, θα πάρει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Θα πάυσει κάθε ποινική και διοικητική δίωξη. Θα βγει από τον Τηρεσία και όταν θα αρχίσει να καταβάλει δόσεις, δεν θα χρειαστεί να δώσει αυτή τη γνωστή προκαταβολή, η οποία είναι και αυτή ανασταλτική πολλές φορές.
Και αν έχει και ένα επιχειρηματικό δάνειο, αυτό θα κουρευτεί κατά 50% και να αφήσουν τα κόλπα οι τράπεζες, αρκετά με τις τράπεζες. 18 δισεκατομμύρια πήραν τώρα για την ανακεφαλοποίηση, από τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε τα 5 δισεκατομμύρια να τα ρίξουν στην αγορά, για ακόμα δεν τα έχουμε δει. Και η πρώτη δόση μετά το κούρεμα του 50% μετά από 2 χρόνια. Νομίζουμε λοιπόν ότι προσφέρουμε όλα τα ηχέγγυα για να επανεκκινήσει η αγορά. Αυτά σας το βάζω μέσα στο πακέτο το οικονομικό που κουβέντιασα πριν. Περιττό να πω επίσης ότι για μας είναι απαγορευτικό όταν κινείται η Τουρκία με 8% ΦΠΑ, εμείς να κινούμεθα με 23%. Τραγικά, αντεθνικό, και αυτό το επέβαλε ο Τόμψεν και η Τρόικα και το δέχτηκαν οι Έλληνες υπουργοί, το δέχτηκαν οι Έλληνες αρχηγοί Σαμαράς Βενιζέλος Παπανδρέου, το δέχτηκε ο κύριος Παπακοσταντίνου. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι μια μέρα θα λογοδοτήσουν για εγκλήματα κατά του ελληνικού κράτους. Τελεία και παύλα. Κανείς δεν θα κυκλοφορεί ελεύθερος όταν θα αποδοθούν στην ελληνική δικαιοσύνη με δίμευση των περιουσιών τους. Για εκείνους οι οποίοι έχουν βάλει βαθιά το χέρι στο μέλι και έχουν κλέψει με Siemens, με υποβρύχια που γέρνουν, με τρένα που αγοράστηκαν και οι ρόδες τους είναι πιο φαρδιές από τις ράγες που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Γιατί αυτά συμβαίνουν, φίλες και φίλοι. Και να πηγαίνουν οι Έλληνες υποτίθεται αρχηγία διαπραγμάτευση απέναντι στην οποιαδήποτε Άγγελα Μέρκελ, και η κυρία Άγγελα Μέρκελ να τους κουνάει τις σακούλες της Siemens από μια πλευρά, να τους δείχνει καταλόγους από την άλλη με τα ονόματα, χωρίς να είναι ευκρινή όμως τα ονόματα. Και είμαι σίγουρο ότι εκεί εκβιάζονται. Επειδή λοιπόν εμείς δεν θέλουμε και εκβιαζόμενους πολιτικούς αρχηγούς, λέμε στην κυρία Μέρκελ, δώσε μας τους καταλόγους για να αποδοθεί η δικαιοσύνη, μια που είσαστε το κράτος που ενσπείρει σε όλο τον κόσμο την μεγαλύτερη διαφθορά με τις μίζες, εσείς οι Γερμανοί που κατηγορείτε εμάς, ανεξάρτητα με το αν έχουμε και εμείς διαθερμένους πολιτικούς και ταρπάζουν από εσάς, αλλά θέλουμε τους καταλόγους Χριστοφοράκου, αλλά γιατί δεν μας τους δίνουν? Για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι αν αποδεχθούν ότι έχουν μπει μέσα στην, ότι είναι η ηθική και όχι μόνον συνεταίροι σε αυτή την διαφθορά, βάσει του γερμανικού νόμου καταργούνται οι συμβάσεις όλων αυτών που υπέγραψε το ελληνικό δημόσιο. Και σας πάω και περίπου 1,5 με 2 χρόνια πίσω. Σεπτέμβριο του 2010. Περιοδικό Der Spiegel. Συνέντευξη ο πρόεδρος της Ευρωζώνης και πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, ο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, ο οποίος είπε το εξής εκπληκτικό. Τότε δούλευα στην τηλεόραση του Κόντρα. Ότι εγώ την έβλεπα την κατάρρευση της Ελλάδας με τα δάνεια και τα χρέη. Την έβλεπα που οδηγείται. Έβλεπα ότι έρχεται η συμφορά της, ότι καταραίει. Αλλά δεν μίλαγα. Δεν μίλαγα για να μην χαλάσω τις γερμανικές και γαλλικές εξαγωγές. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, ποιος Έλληνας Ευρωβουλευτής σηκώθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, πού ήταν ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Παπανδρέου, ο Παπακοσταντίνου για να διαμαρτυρηθούν. Ποιος πήγε αυτόν τον κύριο, τον Γιούγκερ, στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και ειδικότερα της Ελλάδας, καθώς εγνώριζε ένα έγκλημα το οποίο γινόταν σε βάρος του ελληνικού λαού και το απέκρυπτε σκόπιμα υπέρ των γερμανικών και γαλλικών βιομηχανικών και όχι μόνο συμφερόντων. Αυτή είναι εν ολίγης η κατάσταση την οποία προσπαθώ να σας την περιγράψω με όσο γίνεται πιο έντονα χρώματα, για να είναι αντιληπτό και στον τελευταίο Έλληνα πολίτη ότι τα μνημόνια πρέπει να τελειώσουν. Τα μνημόνια από εμάς τους ανεξάρτητους Έλληνες καταγγέλλονται. Καταγγέλλονται και τα επονίδιστα και επαχθή που αφορούν τις δανειακές συμβάσεις. Ζητάμε άμεσα. Αυτές είναι οι προτάσεις μας οι οποίες υπάρχουν μέσα στο πρόγραμμά μας το κυβερνητικό, ανεξάρτητοελληνες.gr, ένα πρόγραμμα το οποίο το αναρτήσαμε εδώ και 2,5-3 μήνες. Εμείς δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ για να περάσουν εκλογές και να γράψουμε μέσα σε 15 μέρες στο γόνατο ένα οικονομικό πρόγραμμα, στην ουσία για να βάλουμε τους βουλευτές μας να μην κουτουλάει ένας με τον άλλον γιατί δεν ξέρανε τι ακριβώς πρέπει να πούνε για κάθε τομέα. Ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουμε δώσει σε διεθνείς οικονομολόγους και έχουν πει ότι βεβαίως εδώ πέρα είναι όλη η ανάπτυξη της Ελλάδας μαζεμένη.
Αλλά για να εφαρμοστεί αυτό και όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, σημαίνει ότι καταργείται πάνω απ' όλα το μνημόνιο. Ζητάμε ΑΟΣ, άμεσα οι διεθνείς παράγοντες να έρθουν στις θάλασσες του Αιγαίου και του Ιωνίου για να αρχίσουν έρευνες και εν καιρό να αρχίσουν και την εκμετάλλευση, παίρνοντας την νόμιμη προκαταβολή μας. Πρέπει να σας πω ότι ο καθηγητής Αντώνης Φόσκολος του Πανεπιστημίου Κρήτης, από τους πλέον διακεκριμένους παγκοσμίως καθηγητές, υπολογίζει ότι μόνο στις νότιες θάλασσες του Αιγαίου και κάτω από την Κρήτη, και δεν έχει βάλει και τη λεκάνη μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου, τα αποθέματα είναι γύρω στα 550 δισεκατομμύρια. Άρα ένα 20% μπορούμε να πάρουμε τις τάξεις των 100-120 δισεκατομμυρίων. Και πείτε μου, ποιος τραπεζίτης, αν του πεις ότι σε 20 χρόνια να στα δώσω, τώρα τα 120 και να κλείσουμε τον λογαριασμό, πείτε μου, ποιος τραπεζίτης θα πει όχι. Για να αρχίσουμε να βγάζουμε από την πλάτη της Ελλάδας χρέη που εμείς αναγνωρίζουμε, κυρίες και κύριοι. Δεν είμαστε παταχτσίδες. Πάλι σαν το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει ότι εγώ δεν αναγνωρίζω. Τι δεν κατάλαβα. Ένα δάνειο το πήραμε. Το αναγνωρίζουμε και με τον νόμιμο τόκο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το 1%. Δεν αναγνωρίζουμε την τοκοκληφία, γι' αυτό ζητάμε και λογιστικό έλεγχο του χρέους. Και είναι αυτό το οποίο είπε ο Γάλλος πρόεδρος Ολάν 4 μέρες πριν εκλεγεί, που είπε ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να βοηθάει μία χώρα όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική δίνει με 1% και οι χώρες δανείζονται αυτά τα χρήματα 3, 4, 5 και 6 φορές επάνω. Και να υπενθυμίσω ότι η πρώτη δανειακή σύμβαση ήταν στο 6,2% και η δεύτερη είναι από το 3 μέχρι το 4,7%. Αλλά και πάλι, πέρα από την αντισταγματικότητα του πρώτου μνημονίου, ποτέ δεν πέρασε από τη Βουλή, πρέπει να σας επισημάνω και το γεγονός ότι και η πρώτη δανειακή σύμβαση δεν τιμήθηκε. Από τα 110 πήραμε κάτι λίγο παραπάνω από τα 80. Πού πήγαν τα υπόλοιπα? Άρα οι δανειστές μας ούτε και αυτό δεν έκαναν. Για να μας αναγκάσουν με τις πιέσεις τους να μας πάνε στο δεύτερο μνημόνιο, στη δεύτερη δανειακή σύμβαση. Γιατί η Ελλάδα, χάρη σε εκείνους οι οποίοι σκύβουν την πλάτη τους, Σαμαρά, Βενιζέλο και το υπόλοιπο σύστημα, το οποίο δεν έχει βγει από το κάδρο, εγώ δεν ξεχνώ ούτε Παπανδρέου ούτε Παπακωνσταντίνου, μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Και ένα τελευταίο. Γιατί η άσκηση της τρομοκρατίας αυτή την περίοδο απέναντι στην ελληνική οικογένεια είναι τεράστια. Με απόλυτη ευθύνη κυρίως του Σαμαρά, αλλά σε αυτό το γαϊτανάκι μπαίνουν και οι γνωστοί παράγοντες υπέρ την Άγγελα Μέρκελ. Με την πλήρη διαβεβαίωση του σημερινού Υπουργού Οικονομικών, του Γιώργου Ζανιά, ο οποίος επί 2 χρόνια ήταν ο επικεφαλής της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της ελληνικής κυβέρνησης για τις συνάψεις των δανειακών συμβάσεων αλλά και του μνημονίου. Δηλαδή είναι ο απόλυτος άνθρωπος των μνημονίων. Και με κυβέρνηση Παπανδρέου και Βενιζέλου και συγκυβέρνησης. Διαβεβαίωσε προσωπικά τον Πάνο Καμένο σε συνάντηση που είχαν ότι το ελληνικό κράτος, έστω και με αυτή την μειωμένη φορδοτική ικανότητα, μπορεί και παράγει απολύτως τα χρήματα που απαιτούνται για μισθούς, για συντάξεις, για υγεία, για παιδεία και για το κράτος πρόνοιας. Δεν περισσεύουν χρήματα, επαναλαμβάνω, δεν περισσεύουν χρήματα για τους στοχογλύφους δανειστές. Συνεπώς, κανένας συνταξιούχος, κανένας μισθωτός δεν μπορεί να φοβάται ότι αύριο δεν θα πάρει τη σύνταξή του ή το μισθό του. Θα το πάρει. Γιατί και όλους αυτούς αυτά τα 2 χρόνια το ελληνικό κράτος θα συντηρούσε. Διότι αυτά τα 2 χρόνια τα όποια δανεικά μπαίναν στην Ελλάδα, χάρη στο μνημονίο των δανειακών συμβάσεων, μπαίναν από τη μια πόρτα και φεύγανε από την άλλη, τίποτα δεν έμενε εδώ. Όλο επέστρεφε πίσω για τα τοκοχρεωλήσια, επέστρεφε πίσω στους δανειστές. Και αυτό το αποκρύπτει σκόπιμα το σύστημα Σαμαρά και Βενιζέλου. Και επίσης, ξεκαθαρίζω, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, τα προβλήματα αυτά θα τα λύσουμε εντός Ευρωζώνης, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποιος τολμά και βάζει τη λέξη δραχμή στην πολιτική ατζέντα όπως το κάνει ο Σαμαράς, εγκληματεί κατά της Ελλάδας. Η δραχμή για μας, αν ξέρετε, τους Έλληνες είναι ένα μουσιακό είδος πλέον. Όπως και η αρχαία αμνά.
Και επειδή η απειλή είναι, αν δεν ψηφίσετε εμένα και ψηφίσετε κάποιους άλλους, θα σας γυρίσουν πίσω στη δραχμή και θα πτωχεύσετε, θα μας βγάλουν από την Ευρωζώνη. Κλείνω λέγοντας ότι ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδας, ο Γιώργος Προβόπουλος, 3 εβδομάδες πριν σε συνάντηση που είχε με τον Πάνο Καμένο, τα στελέχη μας, διαβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι καμία συνθήκη, καμία διάταξη Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προβλέπει ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποβάλει από την Ευρωζώνη την όποια χώρα του ευρώ. Παρά μόνο αυτό μπορεί να συμβεί αν το θέλει η χώρα ίδια. Αλλά κυρίες και κύριοι, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πάνω από το 70% των Ελλήνων θέλουν το ευρώ. Και όχι μόνο αν αυτό, και όλα τα κόμματα δηλώνουν μέσα στο ευρώ. Με ξέρεστε το κουκουέ, το οποίο έχει μια συνέπεια στην πολιτική του. Δεν είναι κολοτουμπίστικη η πολιτική του, έχει μια συνέπεια. Σου λέει έξω από την Ευρωζώνη, έξω από το ευρώ, αύριο μπορεί να μας πει και έξω από την Ευρώπη, έξω και από τον πλανήτη Γη ενδεχομένως. Γύρω σε ποιο αστρικό σύστημα θέλει να μας πάει, αλλά τουλάχιστον έχουν μια συνέπεια. Εμείς λοιπόν λέμε ξεκάθαρα, τέρμα τα αστιάκια με τις τρομοκρατίες, τους τρομοκράτες. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες με την ψήφο τους θα τους τρομοκρατήσουν στις κάλπες 17 Ιουνίου. Και ένα τελευταίο, το οποίο αφορά τα μέσα ενημέρωσης. Έχω κάνει πάνω από 7.500 χιλιόμετρα σε όλη την Ελλάδα. Ο δικός. Δεν βάζω μέσα αεροπορικά δρομολόγια, δεν βάζω πλοία. Διαπιστώνω ότι είναι οριακά πολλά μέσα. Τηλεοπτικά και έντυπα. Είναι σαφές ότι η υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου του 35% να πάει, σαν κρατική διαφήμιση μιλάω, να πάει στα περιφερειακά μέσα έχει γίνει κενό γράμμα. Εμείς θα επιμείνουμε προς αυτή την κατεύθυνση και θα βάλουμε τα δύο πόδια σαν παπούτσι σε εκείνους που δεν το εφαρμόζουν. Ισότιμα προς όλα τα μέσα. Και μάλιστα θα ζητήσουμε και μια αύξηση 5%. Έτσι ώστε να επιμεριστεί ένα καλύτερο κονδύλιο και για τα ηλεκτρονικά μας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι κανένα Mega Antenna, Sky Alpha δεν θα κάτσει να ασχοληθεί με τις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών, με τα ήθη, τα έθιμα, τις κοινωνικές δραστηριότητες, εμπορικές δραστηριότητες. Αν λοιπόν σταματήσουν να υπάρχουν τα τοπικά κανάλια, κάποια στιγμή έσβησε και η τοπική κοινωνία. Το ίδιο ισχύει και για τις εφημερίδες. Τις ερωτήσεις και αν μακρηγόρησα, συγγνώμη, αλλά έπρεπε να πω ορισμένα πράγματα, γιατί δίδεται η ευκαιρία στους ανεξάρτητους Έλληνες στην περιφέρεια να μπορούμε να μιλάμε χωρίς να μας σταματάνε, χωρίς να μας διακόπτουν και χωρίς να μας λογοκρίνουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα το ξέρετε και ίσως θα το έχετε ακούσει. Πολλοί από τους τοπικούς παράγοντες και από τους πολίτες της Χίου τοπικά εύχονται, αν μπορώ να πω σε εισαγωγικά, η Μαρίνα να εκχωρηθεί στους Τούρκους. Γιατί η Μαρίνα της Χίου είναι 15 χρόνια και είναι στην κατάσταση. Φαντάζομαι ότι ξέρετε ποια είναι η κατάσταση. Δεν έχει γίνει τίποτα. Επιστολές των επιστολών, υποσχέσεις των υποσχέσεων. Οπότε πολλοί είναι αυτοί που λένε, μακάρι όπως η Μαρίνα της Μυτιλίνης εκχωρήθηκε, δημοκρατήθηκε και δόθηκε στους Τούρκους, έτσι να γίνει και με τη Χίο. Δεν είναι η απόλυτη κατάντια αυτό? Δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικών που κατεδαφίστηκαν με την ψήφο του Λέου στις 6 του Μάη? Εγώ θλίβομαι που το ακούω αυτό. Και τους υπόσχομαι, τους υποσχόμαστε ως ανεξάρτητοι Έλληνες, ότι δεν θα χρειαστεί να μπουν σε αυτό το τραγικό δίλημα από τη στιγμή που θα πάρει η Ελλάδα την κατάσταση στα χέρια της. Θα φύγουν πλέον, θα φύγει αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα και θα έρθουν κάποιοι καινούριοι άνθρωποι να υπηρετήσουν εθνικά την Ελλάδα. Βεβαίως σε ό,τι αφορά, και θα αντιληφθείτε όπως θα το διατυπώσω την πρότασή μου, η κατάσταση εδώ στην Μαρίνα της Χίου είναι το κλασικό, βίος και πολιτεία. Και πριν να σας ρωτήσω κάτι, αναφέρατε ένα ρεαλιστικό νομίζω πρόγραμμα. Τι χρόνο υπολογίζετε να πάρει ούτως ώστε να εφαρμοστεί? Δηλαδή ας πούμε ότι ξεκινάτε τη Δευτέρα. Αυτό
πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται, το πρώτο ερώτημα. Και δεύτερο και κυριότερο, μέχρι τότε τι κάνουν. Δηλαδή, θέλω να μου πείτε, είσαστε σε μια υπεύθυνη θέση. Πιθανά, από ό,τι βλέπω στις δημοσκοπήσεις, είσαστε στην τρίτη θέση. Παλεύετε δηλαδή με το ΠΑΣΟΚ. Τι κάνετε, δηλαδή, την επομένη των εκλογών, ποιες θα είναι οι κινήσεις σας? Θα αρχίσουν άμεσα, κύριε συνάδελφοι, οι διαδικασίες της καταγγελίας στη σύμβαση, η οποία είναι και πολιτική και νομική, έτσι.